αφού σας ευχηθώ καλή χρονιά για ακόμη μια φορά και υγεία, προοπτική και στόχους που θα πρέπει όλοι να εκπληρώνουμε. Επιτρέψτε μου να πω στο θέμα το οποίο απασχολεί και απασχολεί συνεχώς την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στα πολλά, το οποίο είναι το θέμα του φόρου σε μια αξία. Οι 5 δήμαρχοι, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Χολέρου, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην διαπραγμάτευση που έκανε μόνη της η κυβέρνηση και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που συνδέει με τρόπο ανεπίτρεπτο την αναστολή αύξησης του ΦΠΑ με το προσφυγικό. Με ειδικό όρο αυτή τη φορά που προσβάλλει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και την αρχή της αλληλεγγύης και την αρχή της αναλογικότητας, όλες τις βασικές αρχές του νοσοκομιακού δικαίου πάνω από ποιο στηρίζεται η μέχρι τώρα πορεία της Ευρώπης, αλλά και το κράτο. Δηλαδή, του να λέει ότι υπολογίζοντας τον αριθμό των προσφύγων που παραμένουν σε κάθε κέντρο φιλοξενίας, εφόσον αυτός ο αριθμός υπερβαίνει τον αριθμό των φιλοξενούμενων σύμφωνα με την σύσταση του κέντρου φιλοξενίας, αριθμός δηλαδή 850 άτομα, 1.500-2.000, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ψήφιση της διάταξης, τότε και μόνο τότε εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή του ΦΠΑ. Αυτό είναι καινοφανές στα ευρωπαϊκά πράγματα. Είναι πλήρη παραβίαση όλων των κειμένων και είμαστε κατηγορηματικά εναντίον. Θα δράσουμε λοιπόν συνάδελφοι όπως αυτό για να ανατραπεί αυτό το πάρα πολύ κακό στοιχείο στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, ανεξάρτητα αν το ΦΠΑ ανεστάλλει και παραμένει στα ποσοστά τα γνωστά. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι οι 5 δήμαρχοι αλλά και το σύνολο των νησιωτικών δήμων μάχεται και τα νησιωτικά επιμελητήρια για να έχουμε μόνιμα μειωμένους θεσμούς ΦΠΑ. 5 Οκτωβρίου του 2018 πέρασε από το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό η κοινοτική οδηγία που συγκροτεί το πλαίσιο του φόρου για το επόμενο διάστημα και προβλέπει τη δυνατότητα υιοθέτησης μειωμένων στελεστών εκτός των 2 βασικών μεγεθών 5-15 από τα κράτη-μέλη με υποπροϋποθέσεις, η μία είναι αρχή της ουδετερότητας, η άλλη είναι εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολόγησης στη χώρα, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, δηλαδή Σάμος, δηλαδή Χίος, δηλαδή Λέσβος, δηλαδή Κος, δηλαδή Λέρος, δηλαδή Ρόδος, δηλαδή Κέρκυρα, και αυτό δίνει παράθυρο ευκαιρίας στην ελληνική διοίκηση, στην ελληνική πολιτεία να το αξιοποιήσει υιοθετώντας, όπως έχει κάνει η Πορτογαλία, όπως έχει κάνει η Ισπανία, όπως έχει κάνει η Γερμανία, μειωμένους στελεστές. Στην οδηγία μάλιστα που ουδείς τη σχολίασε εκτός από εμάς τις 5 Οκτωβρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά η εξαίρεση των Αζωρών και της Μαδέρα από το φόρο θέρμης αξίας, η δυνατότητα των Ισπανών να ταξιδεύουν από τα νησιά στην πρωτική χώρα με 50% έκπτωση ως μέτρο αντιστάθμισης της απόστασης. Αυτό δεν αναφέρεται στην οδηγία, αλλά είναι εγκύκλιο συγκεκριμένη η Ισπανική. Και βεβαίως διαγράφεται εκείνη η παράγραφος που μας είχε σώσει στο παρελθόν, που είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει μειωμένους κατά 3% στελεστές στα νησιά τα οποία ανέφερε, θυμάστε, 17 Μαρτίου του 2012, την απάντηση του Όλι Ρεν στο γράμμα το οποίο είχαμε, στο ερώτημα που είχαμε προκαλέσει τότε από την πλευρά ξένων ευρωβουλευτών και Ελλήνων για το φόρο προς θέμης αξίας στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι για μας απαράδεκτη. Ζήσαμε ένα θρίλερ κανονικό την παραμονή πρωτοχρονιάς, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, λογιστές, συνάδελφοι δικηγόροι ρωτούσαν τι θα κάνουμε από την επόμενη μέρα. Θα έχουμε υποχρέωση να προσαρμόσουμε τις μηχανές μας, τη λογιστική μας υποδομή. Ειδικά δε και τα κέντρα που λειτουργούσαν με τα μεσάνυχτα, δηλαδή της αλλαγής 31 Δεκεμβρίου προς 1 Ιανουαρίου, ήταν σε πανικό. Θα ήταν παράνομοι ή θα ήταν νόμοι. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που λέμε στην καθημερινότητα
και που λέει κυρίως η πολιτεία ότι τα νησιά χρειάζονται προστασίας, ότι τα νησιά απολαμβάνουν πολλά, ότι έχουν τα πλεονεκτήματα του φυσικού περιβάλλοντος, ότι τα φροντίζουμε, ότι ενισχύουμε την πρωτογενή παραγωγή, ότι ενισχύουμε τις υπηρεσίες, είναι όλα φενάκι. Δεν λειτουργούν. Ειδικότερα δεν με τον τρόπο αυτό. Αυτό λοιπόν το μαρτύριο παραλαμβάνω δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται. Και μπορεί το 30 Ιουνίου, θυμάστε, να πέρασε μέσα στο φόρτε της τουριστικής περίοδου εύκολα για ένα Σάββατο βράδυ που έγινε μια πρωτοβουλία με δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά τώρα στην αλλαγή του χρόνου, και αν τότε είπαμε εντάξει, γιατί υπήρχε αυτός ο όρος ο απαράδεκτος συνδυασμό με προσφύγιο, τώρα δεν μπορούμε να πούμε εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα μέτρο ευνοϊκό για τα νησιά. Δίνει ένα χρόνο δράσης τα 11 μέσα που έχουμε προσφύγει και που έχω την τιμή να τα συντονίζω όσον αφορά τη συνολική προσφυγή, την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα, μέσω της ΠΕΔ Βορειοαιγαίου, της ΠΕΔ Νοτιοαιγαίου και όλων των ισιωτικών δήμων, θα εκδικαστούν μέχρι το Μάρτιο και θα συζητηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εκεί πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Ολοκληρώνω με αυτή τη δήλωση το θέμα του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές νησιωτικότητας πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν η Κωσική να έχει από 0,90 έως 12 ΦΠΑ, η Μάλτα να έχει 0 ΦΠΑ στα αυτοπλοεία, αν θυμάμαι καλά, άλλες χώρες με νησιωτική πλευρά να απολαμβάνουν ειδικών και εκτιμένων δικαιωμάτων και όχι προνομίων, και η Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα, αντί να μετατρέψει σε πλεονέκτημα τη νησιωτικότητα, με το μεγάλο αριθμό νησιών που έχει, τα καταδυναστεύει και τα οδηγεί και σε οικονομικό μαρασμό και σε διατάραξη τη κοινωνική συνοχή, που αν σε αυτά προσθέσουμε την προσφυγική κρίση, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει.